ζωή τώρα. Εγώ γελάω πάρα πολύ που το λέμε, γιατί με το Θάνο τώρα πια έχουμε μπερδευτεί λίγο. Ποιος είναι ο νέος, ποιος ο παλιός. Είμαστε ο παλιός και ο πουρός, ας πούμε. Κάπως έτσι. Τραγούδι καινούριο. Αν ψήσουμε λίγο τον Καρβέλα, να ξαναγράψει κάτι. Αυτό το ζήσει. Νίκο. Είδε, αγαπιέστε, έχει και τον Νίκο τον αγαπάω τρομερά, τον εκτιμάω φάνταστα. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Με πολύ ευρύ μουσικό φάσμα. Επειδή είσαι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος που πέρασε ορισμένες δυσκολίες και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περνάει δυσκολίες και ή ντρέπεται να το πει ή αισθάνεται περίεργα. Τι θα συμβούλευες ανθρώπους που περνάνε μια δύσκολη στιγμή και δεν έχουν φίλους ή είναι εκτεθειμένοι μόνοι τους? Αυτό είναι τώρα. Καταρχήν, εγώ είχα την τύχη αυτό να το περάσω για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βγήκα πολύ γρήγορα μέσα από αυτό το λούκι. Όταν το έπαθα, δεν είχα τη στήριξη κάποιων ανθρώπων δυστυχώς και ίσως γι' αυτό το έπαθα κιόλας. Όμως πολύ γρήγορα βρέθηκαν άνθρωποι κοντά μου, πολύ καλοί μου φίλοι, συνεργάτες μου, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και με στήριξανε. Αλλά θα σου πω κάτι. Όσο και αν σε βοηθήσει ο άλλος, όσο και αν είναι δίπλα σου, αν δεν το θες εσύ ο ίδιος να βγεις, δεν βγαίνεις ποτέ. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι αρρώστια, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Για μένα είναι προσβολή να λένε ότι όποιοι άνθρωποι περνάνε ψυχολογικά προβλήματα είναι άρρωστοι. Είναι προσβολή αυτό το πράγμα και είναι ντροπή να το λένε αυτό για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια ψυχολογική πτώση που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος, η οποία όμως είναι διαχειρίσιμη και μπορείς να βγεις από αυτό τόσο εύκολα όσο μπήκες. Ενώ να ντρέπονται, πρέπει να. Το αντίθετο θα έλεγα, να είναι περήφανοι. Γιατί είναι μια εμπειρία ζωής αυτό. Που καλό θα ήταν να την έχουν περάσει όλοι οι άνθρωποι. Ξέρεις, αν περάσεις από εκεί, βλέπεις άλλα πράγματα. Ο Θάνος με στήριξε πάρα πολύ και βρέθηκε δίπλα μου σε στιγμές που δεν θα με εμπιστεύονταν πολλοί άνθρωποι ξανά για δουλειά. Γιατί σου λέω, υπάρχει μια προκατάληψη γύρω από το θέμα κατάθλιψη, λοιπόν, που μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος για ένα διάστημα. Ο Θάνος όμως πίστευε πάρα πολύ σε μένα. Είναι φοβερό φιλαράκι και τρομερός συνεργάτης. Και πίστεψε ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα. Και μια κουβέντα που είχαμε, παρόλο που εγώ δεν ήμουν πολύ καλά, όταν μιλήσαμε για τη δουλειά. Είδε μια σπίθα στο μάτι μου και πίστεψα σε αυτό το πράγμα. Φύζει λάμπης λάμπη μου που λέμε, είσαι χαρά της ζωής. Όχι, είναι σπίθα τρελού που κατάλαβες αυτό. Αρχίζεις να φοβάσαι, το βλέπω καθαρά. Το βλέπεις καθαρά. Ναι. Σου εύχομαι πάρα πολύ καλή επιτυχία. Εγώ καλή συνέχεια. Και σένα. Πολλά φιλιά στο Μάρκο, σε όλη την ομάδα. Εύχομαι να τα πούμε και στο στούντιο. Θα έρθετε, θα παίξετε μουσική, θα γίνει χαμός. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ.